Γαβρίλη, το είχε πάει και πάνω. Τι κάνει, τι κάνετε, πώς είσαστε, καλημέρα σας. Καλημέρα, ωραία μέρα, ήλιος έξω. Λοιπόν, ελπίζω να μου είσαστε καλά. Εμείς είμαστε καλά, έχουμε ξυπνήσει και πάτη. Έχουμε εδώ... Είμαι καλά. Γι' αυτό μου έχει λείψει από την εκπομπή αυτή τελικά πιο πολύ από όλα. Πες μας η αλήθεια είναι, γιατί μας παρήχαν τέτοιες ελευθερίες όπως αυτή τώρα. Βέβαια, κανένας δεν μας περιόρισε να... και δεν μας υποχρέωσε να αλλάξει. Μόλις το τραπέζι. Και επειδή μας έχει λείψει, θα το κάνουμε. Από την άλλη, όμως, η Ζέτα Μακρυπούλια που τη συναντήσαμε χθες στην πρεμιέρα του Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα, πρέπει να είναι vintage αυτή η παράσταση, στο θέατρο Palace, δεν έχει λείψει το Dancing with the Stars. Όχι, δεν τη έχει λείψει, το παραδέχεται η ίδια. Και μιλώντας στα κανάλια, είπε πως της αρέσει το νέο της πόστο ως παρουσιάστρια στο Just the Two of Us και πως απολαμβάνει κιόλας και τις φετινές της εμφανίσεις. Όταν λέω εμφανίσεις, εννοώ ξέρετε ποιες εμφανίσεις, τις στιλιστικές και όχι μόνο. Πάμε να την ακούσουμε. Yes. Είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος εχθές που σχολίασε μια δήλωσή της ότι εγώ προτίμησα να πάω στο Just the Two of Us από το να είμαι στο πάνελ μιας εκπομπής. Ενώ έχουμε και άλλα παρασκηνιακά μαναφούκια, παρατράγουδα και ειδήσεις που θα σκάσουν σαν βόμβες στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια. Και ευτασφράγιστα μυστικά επίσης που αφορούν στους υπόλοιπους παίκτες του Just the Two of Us. Έτσι λοιπόν, έχουμε την απάντηση λοιπόν της Χριστίνας Πολίτη στον Πέτρο Κωστόπουλο. Έχουμε την άμεση απάντηση του Πέτρου Κωστόπουλου στη Χριστίνα Πολίτη σήμερα πρωί-πρωί. Δεν τηλεφωνιούνται. Για τον Βαγγέλη, γιατί ο Βαγγέλης είναι το ψευδόνιμό μου. Έτσι. Ξέχασε τα αυτά. Να σου θυμίσω λίγο. .47.48 μπορείτε να το βρείτε και να το διεκδικήσετε το δώρο μας πληκτρολογώντας τον τριψήφιο αριθμό τον οποίο θα ακούσετε σε ηχογραφημένο μήνυμα. Και κάπως έτσι πολύ γρήγορα, εύκολα και απλά ο πιο γρήγορος από όλους θα κερδίσει το φοβερό μας πλυντήριο. Να ξέρετε ότι είναι ακριβό πολύ. Λάκα, έτσι από τα πιο ακριβά που κυκλοφορούν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να γίνει δικό σας άμα μου είσαστε λίγο γρήγορος. Τις δυσκολεύουν λιγάκι τα τεχνικά προβλήματα. Αλλά και το κρύο! Έχει κρύο μερικό! Γιατί θέλει να πάρει το πτυχίο της και χάρηκε που έφυγε από τον Just the Two of Us, γιατί της δίνεται ο χρόνος να ασχοληθεί περισσότερο με τις σπουδές της. Όχι ακόμα. Βίντεο και μετά. Το Just the Two of Us. Όχι, μία ανατελεία θα βάλουμε, γιατί θα πάμε πάλι στο υπερθέαμα Κατερίνα Σουλιώτη. Ανατελεία λες, αλλά μας δίνεις παρένθεση. Θα πω όλα. Όχι, είπα ανατελεία, μην σας πω και. Θα πάμε στο Κατερινάκι πάλι για να δούμε τι αντίδραση. Πόσο ο Τάκης Ζαχαράτας κάνει bombing. Πώς αυτό δεν το λένε, σωστά δεν το είπα. Ορίστε σκηνοθέτη μου. Μας ενοχλεί αυτό το αθώο καλαμάκι. Το τράβηξα. Κάποια της Μαρίας Μπεκατό. Και μάλιστα χωρίς να μιλήσει. Σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που ενδεχομένως όλο είναι το σεριάλ του στον Αντένα να κόβεται. Ποιος μήνας τον αγαπώ το Μάιο να ξέρει. Α! Πώς τα πήγατε χθες βρε κουτά με την έκλειψη, έγινε τίποτα σοβαρό. Καλή είχε έκλειψη, αλλά ήταν μια χαρά. Δηλαδή, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτή η έκλειψη πρέπει να ήταν απαραίτητα κακή. Γιατί εμένα είναι σαν να μου έχει κάνει μια ένεση χαράς και αισιοδοξίας και υπερευτυχίας. Συμβαίνει κάτι. Φαντάζε. Λοιπόν, αγαπημένο, το βλέπετε αυτό, το βλέπετε, αυτό, σκύψε λίγο, Χριστιανέ μου, τους δίνεις λάθος δώρο. Πλυντήριο πρώτο. Κοπενχάγη, εκεί όπου έχουν φτάσει οι Freaky Fortune από χθες και σήμερα είναι η πρώτη μας προ... Θα κερδίσετε στο 14.7.48. Το πλυντήριο μας βρίσκεται εδώ και σε λεπτάκια τελειώνει το δωράκι μας. Γι' αυτό σε 6 λεπτάκια θα πρέπει να το έχετε πάρει. Ότι αύριο είναι Πρωτομαγιά. Θα μου πείτε ότι το ξέρετε. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση. Πάνω από τη... Περίζαμε πάρα πολύ ωραία στο Άμστερνταμ. Και τουλίπες πήραμε και άλλα πήραμε. Αχ, κρίμα. Αντίκα, αύριο θα πάω στο ράλι με τις αντίκες κι εγώ. Καλοδιατηρημένη αντίκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σπέτσαθλο. Να το πολύ καλή. Ξεκινήσουμε με Φέκη Γιώργο.
Με φέ και Γιώργο. Βολτούλα στη συνέντευξη τη Αγγελική Ηλιάδη, αποκλειστική που έχει. Εσύ να μου πει ότι δεν παντρεύεσαι, αλλά δεν χωρί. Δεν τι συμβαίνει, είδα, αλλά πες μας. Ούτε εγώ το είδα, μου το μεταφέρανε. Τι είπα ακριβώς. Άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κρίμα σε όλα και για την εγκυμοσύνη της και βέβαια μόλις δούμε το βίντεο θα σχολιάσουμε με την Μέρη και με τα κορίτσια μας και την άποψη της Αγγελικής σχετικά με το πώς χειρίστηκαν οι δημοσιογράφοι την εγκυμοσύνη. Αύριο είπαμε εργατική πρωτομαγιά, μετάβριο και πάλι κοντά σας να κλείσουμε την εβδομάδα μας και να ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακό μας και όλα αυτά που ξέρετε να κάνουμε παρέα. Πολλά φιλιά. Εκεί το